σημερινό βίντεο θα κάνουμε tier list Έλληνες YouTubers. Ξέρω το αγαπημένο σας content. Πρώτη κατηγορία, πατέρας. Οκ. Okay. Μετά επόμενη, mid. Είναι mid, και okay. Δεν είναι ούτε πολύ κακός, ούτε πολύ καλός. Είναι μέτριος. Δεν το έχει. Δεν το έχει, ρε παιδί μου, εντάξει. Προσπάθησε κάπως διαφορετικά, δεν το έχει έτσι όπως το κάνεις τώρα. Τελευταία κατηγορία και ο πιο άχρηστος, 24 ώρες. Θα τα πούμε τσακ μπαμ, δεν θα μιλάω πολύ για τον κάθε YouTuber γιατί ξέρω ότι θα βαρεθείτε. Πάμε κατευθείαν. Πρώτον έχουμε τον Wind. Wind δεν βλέπω πάρα πολύ. Έχω δει κάτι story time τα οποία έχει κάνει. Το έχει που έχω δει κάποια λίγα βίντεο. Γενικά το έχει στο legging και όλα αυτά. Οπότε θα μπει στο OK. Το OK είναι λίγο πολύ μέτριο, ε. Θα το κάνουμε OK. Με 2 OK. Δηλαδή καλύτερο από το OK. Alex. 24 ώρες γιατί κάνει 24 ώρες. Αυτό είναι ο τσεντεδερία. Έβλεπα, ναι, κράξτε με, ναι, έβλεπα τσεντεδερία σε κάποια φάση. Τώρα τελευταία δεν ξέρω, δεν βλέπω και τόσο. Θα μπει όμως στο mid. Οκ, okay, δεν είναι και άσχημος. Κάνει απλό content. Βέβαια, ποιος είμαι εγώ να κρίνω που αυτή τη στιγμή κάνω tier list με YouTubers. Σατάμο. Δεν έχω δει ποτέ, είναι απλά από τον Γιανούμπα. Θα βάλω mid. Ξέρω εγώ, σας αρέσει. Τόλις! Τόλις, πατέρας του YouTube. Θα μπει όμως το mid. Μην το παρακάνουμε. Δεν το βάλουμε στο OK. Team please. Απλά δεν μ' αρέσει, OK. Δεν είναι ότι είναι άσχημο. Σίγουρα σε κάποιον μπορεί να αρέσει, με κράξτε. Απλά δεν μ' αρέσει, ρε φίλε. Δεν μ' αρέσει το GTRP. 2J. Σίγουρα θα το βάλουμε στο πατέρας. Και εσείς που μπορεί να με κράξετε το ίδιο πιστεύετε. Γιατί, OK, είναι από τις αρχές του YouTube. Είναι από τους πρώτους που ήταν μεγάλοι YouTubers και έκαναν το YouTube να υπάρχει σαν πλατφόρμα στην Ελλάδα. Οπότε θα μπει στους πατεράδες. Μετά έχουμε τον Frankie Pask, ο οποίος κάνει 24 ώρες. Αλλά πιστεύω το κάνει απλά για τα views. Πιστεύω το κάνει. Κάνει λίγο ότι ας πούμε έτσι είναι το επάγγελμα, άρα θα το κάνω. Όχι ότι το θέλει σαν τον Άλεξ και τόσο. Οπότε θα το βάλω στο mid. Φαίνεται ότι το έχει και να κάνει και άλλο content. Γιανούμπας, ποτέ δεν κατάλαβα ακριβώς το content του. Θα τον βάλω όμως στο mid, γιατί είναι και αυτός από τους πρώτους που παίζανε Minecraft και τέτοια. Στην εποχή του Minecraft καταλαβαίνω τι έκανε. Τώρα κάνει κάτι με γυμναστήριο, κάνει κάτι με speedrun. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι κάνει. Ορεινή Μέλισσα, 24 ώρες. Στην αρχή μου άρεσε, αλλά τώρα απλά προσπαθεί να κάνει το οτιδήποτε και κάπως να βάλει μέσα τις μέλισσες. Δηλαδή πήρε ένα iPhone 14 Pro Max και για να χωρέσει κάπως τις μέλισσες μέσα, έβαλε ότι καλά έπεσε μέλι γύρω, κάτι τέτοιο είχε κάνει και θα μπει στο 24 ώρες. Γκάνζα, ούτε δεν κατάλαβα πώς έγινε πολύ γνωστός. Μπορεί πάλι να είναι καλός κι εγώ απλά να μην το ξέρω. Όταν έπαιζε λίγο Fortnite μ' άρεσε, αλλά νιώθω ότι δεν έχει προχωρήσει πάρα πολύ, δεν ξέρω. Αυτός ποιος είναι? Κάτι με GDRP. Οκ, okay, θα το βάλουμε στο detox γιατί δεν ξέρω καν ποιος είναι ακριβώς. Καρπούζης Φέτα Gaming. Θα τον βάλουμε στους πατεράδες. Δεν βλέπω πολύ το content του, αλλά έχει ξεκινήσει η δικιά του ομάδα ποδοσφαίρου. Ή πιο πρωτότυπο. Έχετε δει κανένα άλλο YouTuber να το κάνει αυτό? Όχι. Άρα είναι ο πιο πρωτότυπος πατεράδες. Πώς λέγεται αυτός? Άλεξ. Δεν είναι ο Άλεξ. Του είχαν κλείσει και το κανάλι και μετά το ξανά άνοιξε. Ναι, νομίζω αυτός είναι ο Σπακ. Ωραία, βάρτο να στο, δεν το έχεις, δεν ξέρω, δεν το ξέρω καν. Γενικά όλους αυτούς τους gamers δεν τους ξέρω πολύ γιατί δεν μου αρέσει το gaming, YouTube. Οκ, okay, να δω κανένα stream, αλλά όχι YouTube. Δεν έχω ιδέα από τους σύνοδους, αλήθεια, δεν τον έχω δει ποτέ. Κωνσταντίνα! Ενδιαφέρον γιατί απλά την ξέρουμε από τον Πάνο Ντέντ, αλλά πιστεύω ότι το έχει κιόλας λίγο, δηλαδή δεν είναι και άσχετη και απλά έχει πάρει τα views έτσι. Άρα θα μπει στο mid τίμια. Μάνος δίπλα στο 2J. Οκ, okay, αυτοί οι δύο πάνε δίπλα-δίπλα. Ο Μάνος ειδικά τώρα τελευταία, παρόλο που είναι όσο παλιός είναι ο 2J, έχει μείνει full consistent, full views. Αυτή τη στιγμή είναι στο peak του, ό,τι και να ανεβάσει θα πάρει full views. Και με την αξία του δεν είναι και κακά τα βίντεο. Έχει full edit, full content. Έχει ωραίες φρέσκες ιδέες. Πατέρας! Miss Frozen. Αυτή νομίζω είναι streamer από το Τρόβο. Εγώ από εκεί πέρα τη θυμάμαι. Δεν το έχει να βάλω. Δεν είναι καν YouTuber. Ξέρω εγώ. Son of Zoo, ok. Εντάξει, είναι λίγο cringe όλο αυτό με τον Bradva στο GTRP. Αλλά αν δεν είναι GTRP, είναι καλό. Μετά έχουμε τον Trapper Hate Boss. Είναι ο αδερφός του Hate Lord. Τους είχαμε μάθει μαζί όταν παίζανε Fortnite. Ενδιαφέρον είχε, αλλά τώρα πάει για Trapper, αλλά δεν είναι YouTuber. Οπότε θα βάλω δεν το έχεις. Rocket Dust, δεν βλέπω τέτοιου είδους content με μηχανές, αλλά αυτού το έχω δει. Άρα σημαίνει ότι κάτι κάνει καλά. Άρα θα μπει στο ok. Τίμια, ρε φίλε. Axel, πίστευα τώρα αυτά έχει πέσει, αλλά έχω δει το τελευταίο του content και φαίνεται ότι ακόμα ασχολείται και φαίνεται ότι στα βίντεο μιλάει ωραία και δεν βαριέται αυτό που κάνει. Άρα το βάλω στο OK γιατί και αυτός είναι παλιός, ρε φίλε. Dorito Senpai, από τους αγαπημένους μου, όποτε ανεβάζει κατευθείαν βλέπω τα βίντεο και αυτός θα μπει στην top tier κατηγορία πατεράδες. Αυτός νομίζω είναι ο Hulk Deed, πώς λέγεται, στο mid, ξέρω εγώ.
Θυμάμαι, καλός ήταν. Αυτή δεν ξέρω ποια είναι. Ποιος βλέπει τέτοιους streamers που έχουν. Δεν έχουν τον εαυτό τους, ρε παιδί μου. Πώς λέγεται, VTube. Θα το βάλουμε στο δεν το έχει, δεν ξέρω. Και αυτός κάνει GTRP, ο Donald Duck. Έτσι λέγεται στο GTRP, δεν ξέρω. Θα το βάλω και αυτόν. Δεν το έχει, δεν βλέπω GTRP. Και τελευταίος είναι ο Mario Tube. Να κλείνει το στόμα του. Οπότε αυτή είναι η λίστα. Να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Αυτοί είναι οι σπαδεράδες του Τζέι Μάνου, Καρπούζη και Ντορίτο. Νομίζω αξίζουνε. Στο OK είναι ο Ρόκεντα, στο Wins, ο Son of Zoo και ο Άξελ. Το Mid είναι ο Χάλκ, η Κωνσταντίνα, ο Internet for You, ο Τσέντε The Real, ο Τάμο. Πώς το είπαμε. Ο Φράγκι Πάσκ και ο Γιανούμπα. Το Δεν το έχεις έχουμε βάλει. Τον Hatebo. Αυτοί που δεν ξέρω τη VTuber. Τον Timplis, τον Γκάνζαρ, στο Μπαντολέρο. Ο Σπακ, αυτός ο αέρο που δεν ξέρω ποιος είναι. Ο Donald Duck, μάλλον. Και εμείς Frozen. Και 24 ώρες έχουμε βάλει αυτούς που όντως δεν βλέπω. Είναι ο Άλιξ, ο Ρινή Μέλισσα και ο Μάριο Τιούμπ. Ο Ρινή Μέλισσα μπορούσε να έχεις πάει πιο πάνω, αλλά έχει χαλάσει. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια τη γνώμη σας για τη λίστα μου. Γράψτε μου τι πιστεύετε εσείς ότι κάτι θα μπορούσε να αλλάξει τη δικιά σας γνώμη. Για να πούμε στο επόμενο βίντεο.